Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου, Μελισσοκομεία Έλια. Βρισκόμαστε εδώ στο Μελισσοκομείο και όπως σας είχα πει και σε άλλο βίντεο, έχουμε ξεκινήσει ένα πείραμα. Εμείς το έχουμε ξεκινήσει περίπου, θα έλεγα, 20 μέρες τώρα και έχουμε δημιουργήσει δύο ομάδες. Έχουμε εδώ τη ροζ ομάδα και από εκεί τη λευκή. Είναι, από τη μέρα που τα βάλαμε είναι έτσι, δεν τα έχουμε κουνήσει, δεν τα έχουμε πειράξει καθόλου. Λοιπόν, ξεκινήσαμε όλες τις κυψέλες από 5 πλαίσια. Τώρα στην πορεία αυξήθηκαν προφανώς. Θα τα δούμε και μαζί. Είναι όλες οι μελισσούλες της ίδιας φυλής και οι βασιλισσές μου είναι της ίδιας χρονιάς. Λοιπόν, να δούμε λίγο εδώ πέρα. Εμείς γενικότερα δεν έχουμε κάνει καμία παρέμβαση όσον αφορά τις ασθένειες. Το μόνο που έχουμε χρησιμοποιήσει είναι αυτή εδώ η τροφούλα της Δινέκτα, η οποία στην ουσία είναι μια γυριόπιτα που βοηθάει πάρα πολύ στην καταπολέμηση της βαρέ και της νοζεμίας της. Βέβαια, εννοείται ότι αυτό θα το τεστάρουμε. Έχουμε ένα τέστερ για βαρέ στο τέλος του πειράματος. Θα το κάνουμε on camera για να δούμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, να δούμε λίγο εδώ πέρα τώρα τι παίζει. Έχουμε γόνο, έχουμε μέλια. Όμορφο είναι. Εδώ πέρα το μελάκι. Ίσως χρειαστεί να προσθέσουμε και κάποια άλλα ακόμα. Τώρα να το βάλω λίγο κιόλας. Τα έχω από εδώ τα τελάρα μου και εύκολο. Λοιπόν, sorry κορίτσα. Οκ, κομπλέ. Κλείσουμε κιόλας. Φτιάξουμε τα παπάκια που λέγαμε. Όταν μου έρχεται όλος ο καπνός μου στα μούτρα. Πάμε και εδώ να δούμε λίγο τι γίνεται. Μελάκι βλέπω εγώ από αυτή τη μεριά εδώ. Και από εδώ. Ας βάλουμε και εδώ ένα, χρειάζεται. Λοιπόν, συνεχίζω. Πάμε και στο τρίτο της ομάδας ροζ. Λίγο έτσι και το καλό. Να δούμε και εδώ λίγο τι παίζει.
Και εδώ μελάκια έχουμε. Πάνω από το πλαστικό το γάντι. Λοιπόν, στο βάλουμε και αυτά. Να τα πλήσουμε λίγο. Τέταρτο. Εδώ έχουμε ρε τσιμελάκι. Όμορφα. Πάμε και στο τελευταίο της ομάδας ροζ. Να δούμε και εδώ τι έχουμε, μελάκι και εδώ. Ωραία. Λοιπόν, αυτή ήταν η ομάδα ροζ. Βάλαμε όσο έπρεπε να βάλουμε και θα πάμε στην λεπτή ομάδα. Όπως σας είπα και αυτές τις ξεκινήσαμε με 5 πλαίσια. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τροφούλα. Έχουμε βάλει και εδώ πέρα τον ίσοξο λίγο οξέο για την καταπολέμηση της βαρό. Βλέπετε εδώ. Λοιπόν, για να τα δούμε και αυτά λίγο. Βλέπουμε εδώ έχουν αρχίσει έτσι λίγο να φτύγουν. Και εδώ, τα ίδια ακριβώς, τον ίσο ξαλικού, σιροπάκι και την τροφούλα και είμαστε ακριβώς τα ίδια με το προηγούμενο.
εγώ ένα λεπτάκι να κλείσω και... Τι γίνεται, τρίτο της λευκής ομάδας. Για να δούμε. Εντάξει, εδώ φαίνεται λίγο κάπως καλύτερα η φάση. Έχουμε βάλει ένα παραπάνω πλαίσιο. Εδώ. Έχω αφαιρέσει τη συσκευασία, δεν θέλω να σας δείξω την τροφούλα μου, τη βάζω. Έλα ρε παιδί μου, όλο στο χέρι πάτε, φύγει. Λοιπόν, α, και εδώ πολύ καλύτερα. Και εδώ έχουμε βάλει ένα ακόμα. Να το γυρίσω λίγο τώρα αυτό. Θα βάλω αυτή τη μεριά από εδώ για να το χτίσουμε και από αυτή τη μεριά. Θα είναι πόλεμος εδώ πέρα τώρα. Να σας ενημερώσω επίσης ότι είμαι στα 6 τσιμπήματα. Και επειδή μου λέτε για τα μαύρα τα ρούχα, δεν έχω φάει ούτε ένα από την μέση και κάτω. Όλα από πάνω τα έχω φάει. Λοιπόν, μετά αυτό είναι ένα καλό βίντεο, να σας δείξω τα τσιμπήματα. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο της λευκής ομάδας και εδώ βλέπετε τροφούλα, ταινίες, σιροπάκι, τα ίδια ακριβώς. Και εδώ έχουμε προσθέσει ένα έξτρα. Λοιπόν, τώρα να σας πω ότι τώρα που είμαστε περίπου στα μισά του πειράματος, είδαμε ότι στη ροζ ομάδα τα πράγματα πήγανε λίγο καλύτερα, γιατί ξεκινήσαμε από 5 πλαίσια και είδαμε έτσι μια ομοιόμορφη ανάπτυξη και φτάσαμε στα 7 και σήμερα προσθέσαμε και το 8, ενώ στη λευκή ομάδα ξεκινήσαμε από 5 και με τα βία φτάσαμε στα 7 σε κάποιες κυψέλες. Εντάξει, λοιπόν, να σας πω λίγο ότι έχω χρησιμοποιήσει στη λευκή ομάδα, σας είπα, ταινίες εξωτερικού, απλό σιρόπι και τροφούλα του εμπορίου από μελισσοκομική εταιρεία. Είναι οι γνωστές αυτές που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Και τώρα για τη ροζ ομάδα, η τροφή που έχω βάλει είναι η γυρεόπιτα, η VN Extra Power της Bee Nectar. Έχω χρησιμοποιήσει το σιρόπι, το Elvita Extra.
και το πολυβιταμινούχο εδώ πέρα, την Ultra Vita B+, πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα διατροφής. Τώρα, αυτό εδώ πέρα χρησιμοποιούμε 4,5 γραμμάρια ανακυψέλη. Δηλαδή, βάζουμε 10 γραμμάρια αναπλαίσιο, 10, συγγνώμη, αναπλαίσιο, και προσθέτουμε 4,5 γραμμάρια από αυτό. Δηλαδή, θα έχουμε 5 πλαίσια, θα βάλω 50 γραμμάρια σιροπιού και 4,5 γραμμάρια από αυτό και το τσεκάζω. Τώρα από αυτό έχουμε 2 κιλά ζάχαρη, 1 λίτρο νερό και 1 λίτρο από αυτό. Το ανακατεύουμε και το προσθέτουμε. Τώρα θέλει να ρίξετε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όσον αφορά το σιρόπι. Η θερμοκρασία του να είναι κάτω από 40 βαθμούς, έτσι ώστε να μην επηρεαστούν τα συστατικά του. Και επίσης αυτό εδώ δεν πρέπει να μπει ποτέ μόνο του, γιατί είναι αρκετά κολλώδες και υπάρχει τρομερά πιθανότητα να κολλήσουν οι μερίσες. Τώρα όμως πάτε σε σιροπάκι. Λοιπόν, αυτά από μένα για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Θα συνεχίσουμε με το πείραμα μας, θα σας δείξουμε και το τέλος του πειράματος και θα κάνουμε και τον έλεγχο για βαρώα για να δούμε το τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω. Σας ευχαριστώ και πάλι. Αν σας άρεσε, κάντε μου ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Γεια σας!